τις περασμένες μας ομιλίες, τις θα ενθυμίστε, ότι μιλήσαμε από τους μακαρισμούς του Κυρίου και εφόσον τελειώσαμε τους μακαρισμούς, προχωρήσαμε λίγο πιο κάτω και είπαμε δύο λόγια για εκείνα τα λόγια που λέει ο Χριστός μας, ότι εμείς είστε το άλας της γης, όπως επίσης και το εμείς είστε το φως του κόσμου. Αυτή μάλιστα ήταν η τελευταία μας ομιλία της περασμένης Πέμπτης. Στη συνέχεια θα ήθελα να μου επιτρέψετε να παρακολουθούσαμε έτσι κατά γράμμα τις σκέψεις στη συνέχεια του Κυρίου. Όταν είπε το «Εμείς είστε το φως του κόσμου», στο οποίο και σταθήκαμε εμείς προχθές και μας πήρε μία ώρα ολόκληρη, στη συνέχεια λέγει «Ου δύνατε πόλεις κρυβίνε επάνω όρους κειμένη». Δηλαδή παρουσιάζει τους χριστιανούς, τους Αποστόλους τότε και κατ' επέκταση στη συνέχεια τους διαδόχους των Αποστόλων και όλους αυτούς οι οποίοι επίστεψαν στο Χριστό σαν μια πόλη που είναι πάνω σε ένα βουνό. Ξέρετε, πάντοτε βέβαια δεν είναι η πόλη θεατή, γιατί ενίοτε, ξέρω εγώ, κάποιο σύννεφο, κάποια αντάρα που λέμε, την έχει καλύψει, αλλά προς καιρόν, για λίγο. Αυτή δεν πάβει να είναι εκεί ψηλά, είναι και καλυμμένη από την κακία του καιρού. Πολλές φορές έτσι καλύπτονται και ορισμένοι άνθρωποι, οι οποίοι είναι φως πραγματικό, αλλά η κακία του κόσμου αμαυρώνει το πρόσωπο, αμαυρώνει το όνομα και χάνεται για μια στιγμή. Όμως εάν υπάρχει υπομονή και ταπείνωση, θα έρθει η ώρα που θα φύγει αυτή η μαυρίλα από τη μέση και θα ξαναφανεί η πόλη με την έγλη. Εκείνο που είναι λυπηρό είναι καμιά φορά όταν αμαυρούτε κάτι, τύπος δικαιολογημένα αμαυρούτε, δεν είναι πόλης φωτίζουσα, δεν είναι φως επιπόλαιος. Αυτό είναι το άσημο. Εάν είναι μόνο κατηγορία και δεν είναι πραγματικότης, δηλαδή δεν βρίσκει η κατηγορία, δεν έχει το ιεχόμενο, πέφτει στο κενό που λέμε, τότε δεν είναι φόβος. Φόβος είναι μήπως είναι αλήθεια αυτά τα οποία κατηγορούνται, εκείνα τα οποία σκεπάζονται μήπως είναι αλήθεια. Εν πάση περιπτώσει, όταν λέγει εδώ «Ου δύνατε πόλεις επί όρους κειμένη κρυβίνε», είναι το ένα ηθικό όρος, θα σκεφτεί ο άνθρωπος, ένα ηθικό όρος εκτισμένο από το Χριστό. Πόλεις του Χριστού εκτισμένη από το Χριστό ψηλά είναι η Εκκλησία του. Πολίτε αυτής της Εκκλησίας είναι οι χριστιανοί. Θεμέλιοι λίθοι είναι 12 οι Απόστολοι με ακρογωνιαίων λίθων των Χριστών. Ένα τέτοιο λοιπόν οικοδόμημα με βάση του 12 Αποστόλους με ακρογωνιαίων λίθων των Χριστών, με Αποστόλους φως λαμπερό και με χριστιανούς αναγεγεννημένους, όσο και να θελήσουν οι γλώσσες οι κακές, όσο και να θελήσει ο Σατανάς να τα σκεπάσει, να τα αμαυρώσει, να τα συκοφαντήσει κλπ,
δεν πρόκειται να κάνει τίποτα. Είναι αδύνατον να κρυφτεί. Δεν είναι δυνατόν, λέγει, ουδύνατε πόλης κρυβήνε επάρου όρους τιμένη. Λέγω, και αν για μια στιγμή κάποια αντάρα που λέμε, κάποιο μαύρο σύννεφο θελήσει να καθίσει επ' αυτής της κορυφής, πολύ γρήγορα βάσει του ηλίου θα διαλυθεί και θα ξαναρχίσουν να λάμπουν τα τζάμια, να λάμπουν τα σπίτια, να λάμπουν οι άνθρωποι. Έτσι περίπου παρουσιάζει και την εκκλησία του ο Χριστός, και έτσι πρέπει να είναι. Τώρα βέβαια συλλαμβανόμεθα πολλές φορές εμείς, τόσον οι κληρικοί όσον και οι λαϊκοί, με το Ευαγγέλιο στο χέρι βέβαια, αλλά συλλαμβανόμεθα ένοχοι. Και αυτό είναι το άσχημο, που εφόσον θα έπρεπε να είμεθα τέτοια πόλης που να μην φοβάται, να μην μπορεί, να μην κινδυνεύει ποτέ, δυστυχώς έρχονται στιγμές να κλονιζόμεθα. Τώρα, εάν θα περιορίσουμε την έννοια και πούμε ποια είναι η πραγματική εκκλησία, γιατί λέμε εμείς εκκλησία, λέμε πάντοτε τον κλήρο, λέμε εκκλησία εμείς, τους εαυτό μας τον αφήνουμε έξω. Εν πάση περιπτώσει, εκκλησία δεν είναι ούτε ο κλήρος, ούτε ο λαός, ο τυχαίος. Εκκλησία είναι ο πραγματικός κλήρος και ο πραγματικός λαός. Αυτής της εκκλησίας πήλε άδου ου κατεσίσουσιν. Της άλλης, της λεγωμένης εκκλησίας και μη ους της εκκλησίας, επ' αυτής θα κατασχίσουσιν οι σατανάδες. Πραγματική εκκλησία δεν είναι ένα αλφα ποσόν κληρικών και ένα αλφα ποσόν λαϊκών, τι δεκακίσε ευρισκομένων κλπ, σε πίστη, σε ήθος. Όχι, είναι οι εκλεκτοί, αυτοί οι οποίοι μένουν εν ταπεινώσει πιστοί, είναι εκείνοι οι οποίοι έχουν επιτύχει και ζήσει τους μακαρισμούς τους γρηγορότερα, γιατί όλα αυτά είναι απαυγάσματα όλων αυτών που είπε γρηγορότερα. Θα είναι πτωχός το πνεύμα, θα είναι πενθών, θα είναι ειρηνοποιός, θα είναι πράος, θα. Και τότε ό,τι θέλεις κάντου, ό,τι θέλεις πες του, αυτός πάντοτε θα φωτίζει, πάντοτε θα λάμπει, πάντοτε θα, η παρουσία του θα είναι παρούσα, δεν πρόκειται να τον σκεπάσει κανένας. Όταν λοιπόν λέμε, κατ' επέκταση σας το λέω αυτό, πήλε άδου ου κατεσίσουσιν αυτής, όχι οποιασδήποτε λεγωμένης εκκλησίας, οποιοδήποτε κληρικού ή οποιοδήποτε λαϊκού, διότι λέγεται στην ταυτότητά του χριστιανός, αλλά αυτός που είναι οργανικό συνδεδεμένος με τον Χριστό. Έχουμε χριστιανούς οι οποίοι πάνε στην εκκλησία και δεν κοινωνούν. Αυτοί δεν είναι χριστιανοί. Πόσον βλασφημούν τον Χριστό, του λένε δεν σε έχουμε ανάγκη. Δεν τον βλασφημούν αμέσως, τον βλασφημούν όμως εμέσως. Έχουμε ανθρώπους οι οποίοι πάνε στην εκκλησία τις μεγάλες εορτές και κοινωνούν, ανεξομολόγητοι και αμετανόητοι. Αυτοί είναι Εβραίοι, αυτοί είναι Χριστοκτόνοι. Οι μεν έξαν το αίμα του τότε, το πέταξαν, το ίδιο πετάνε και αυτοί το αίμα του Χριστού σήμερα μέσα σε ένα βόθρο, μέσα σε βρωμιά και λυσοδία ψυχή αμετανόητων, ακαθάριστων. Δεν διαφέρουν τίποτα των Χριστοκτόνων Εβραίων και θα ταρταρωθούν. Γι' αυτό και τους πρόλαβε ο Πέτρος, ο Παύλος, και τους είπε και πολλοί αποθνίσκουσοι ικανοί. Γιατί δεν δοκιμάζουν τον εαυτό τους και έτσι εκ του άρτου να τρώνευουν και εκ του ποτηρίου να πίνουν. Δοκιμαζέστο, λέει, έκαστο σε αυτόν, και ούτω εκ του άρτου εστιέτο και εκ του ποτηρίου πινέτο. Εμείς εκεί και ως έτσι και για την επάσα, για το καλό και λοιπά, για τα χρόνια πολλά, αμετανόητοι, ανεξομολόγητοι, ανίστευτοι, ασυμβίβαστοι, αταυτοποίητοι σε τόσα πράγματα που εκκρεμούν από χρόνια, πηγαίνουμε και κοινωνούμε για το καλό. Είμαστε σύγχρονοι Εβραίοι. Χύνουμε το αίμα του Χριστού σε μια καταπαχτή. Λερωμένοι, βρώμικοι κλπ. Χωρίς κανέναν άλλον προορισμό. Και θα έχουμε την τύχη αυτών, εάν δεν γυρίσουμε, αν δεν μετανοήσουμε, αν δεν κλάψουμε για αυτό το οποίο κάνουμε. Δεν συζητούμε λοιπόν για αυτούς τους χριστιανούς. Συζητούμε για τους χριστιανούς που φοβούνται τον Θεό.
Του ανθρώπους οι οποίοι στέπτονται ότι δεν έκαναν τίποτα καλό στη ζωή τους. Που πενθούν μέρα νύχτα. Όχι φορούνε μαύρα. Που πενθούν στην ψυχή. Και έχουν εφαρμόσει το μακαρισμό μακάρι οι πενθούντε. Συζητούμε για τους ανθρώπους οι οποίοι είναι ειρηνοποιοί, είναι πραείς, είναι ελεήμονες, είναι. Αυτοί δεν μπορεί παρά θα είναι πόλεις. Δεν μπορεί κανένας. Όχι γλώσσα, όποιος θέλει. Ας μαζευτούν όλες οι γλώσσες του κόσμου. Τόσο θα φαίνεται πάντοτε από πάνω. Όταν έρθει μια στιγμή όπως σας είπα, κάποιο σύννεφο μαύρο να καθίσει εκεί επάνω, θα διαλυθεί σε λίγο και θα φανεί η πραγματικότητα ότι δεν είχε έτσι το θέμα. Ήτανε πολύ διαφορετικό. Γι' αυτό λέγει, αν εσείς είστε πραγματικά φως του κόσμου, είναι αδύνατον να σας κρύψει κανείς, γιατί είστε σαν μια πόλη επάνω σε ένα όρος και δεν μπορεί να σας κρύψει κανένας. Και συνεχίζει στο ίδιο πλάνο, στον ίδιο συλλογισμό του και λέγει στη συνέχεια, ουδέ και ουσιλίχνων και τη θέαση αυτών υπό των μόδιων, αλλά επί την λιχνία και λάμπη πάση της εντιοικία. Είναι το ίδιο σαν το πιο πάνω, αλλά όλα αυτά τα λέγει εις επίρρωση των λόγων του. Γρηγορότερα είπε φως, έπειτα είπε πόλης, τώρα λέει λίχνος. Ο λίχνος είναι μια εικόν ανάλογος με την προηγουμένη που είπε πολυκειμένη. Λίχνος που ανάπτει είναι η ψυχή του ανθρώπου. Δεν ανάβει κανένα φανάρι. Δεν ανάβει κανένα λιχνάρι με λάδι. Είναι η ψυχή του ανθρώπου. Ανάπτει λίχνον. Λαμβάνει δηλαδή έξωθεν το φως η ψυχή. Έξωθεν ανάπτει. Και ανάπτει εν το βαπτίσματι ο λίχνος αυτός. Την ημέρα είναι εκείνη η μαύρη ψυχή, το κάρβουνο αυτό, γίνεται κόκκινο. Ανάπτει. Αλλάζει. Γίνεται διαφορετικό. Και εκ του λίχνου το φως πρέπει να μεταδοθεί και στους άλλους. Πολλές φορές δεν δανειζόμεθα. Φως εκ του φωτός. Λαμβάνουμε εμείς και μεταλαμπαδεύουμε στους άλλους. Διότι εκ του μέχοντες ούκαν λάβεις. Αγιασθήνε και αγιάσε. Φωτισθήνε και φωτίσε. Αν εγώ δεν λάβω, δεν φωτιστώ, δεν ανάψω εγώ, πώς θα ανάψω σας. Όταν λοιπόν λέγει εδώ, δεν ανάπτουνε λίχνον και τον βάζουν υπό το μόδιο να τον κρύψουνε, έχουμε υποχρέωση να τον μεταδώσουμε και στον άλλον. Διότι δι' αυτού του τόπου μεταλαμπαδεύεται από άνθρωπο σε άνθρωπο η πίστη, το φως, η αλήθεια και βρίσκει ο κόσμος τον προσανατολισμό του. Σκεφτείτε όταν έγινε το εργοστάσιο στο Κερατσίνι. Ποιος πήρε φως το πρώτον από το φως ή αμέσως γείτονες. Στη συνέχεια επεξετάθη το δίκτυο και πήρανε και άλλοι. Στη συνέχεια επεξετάθη το δίκτυο και πήρανε και άλλοι. Στη συνέχεια επεξετάθη το δίκτυο. Έφτασε εδώ. Έφτασε στα Τουρκοβούνια. Έφτασε στον Τρελό. Έφτασε στα πέρατα της Οικουμένης. Έτσι είναι. Αν μέχρι εδώ δεν σας δίδουμε, δεν θα είχαν φως οι άλλοι. Δεν έχουμε δικαίωμα όμως, διότι και εμείς το πήραμε. Έχουμε μάλιστα υποχρέωση να το μεταδώσουμε. Έτσι είναι. Δεν χάνουμε τίποτα. Όταν κρατώ εγώ ένα κερί αναμένο και δανείσω έναν άλλον, ένα άλλο κερί που θα ανάψει από μένα, χάνει τίποτα το δικό μου το κερί? Δεν χάνει τίποτα. Έτσι είναι και όταν παίρνεις από τον Χριστό μας. Όμως αυτός δεν λιγοστεύει, εμείς λαμβάνουμε και πρέπει να μεταδώσουμε σε έναν άλλον, χωρίς εμείς να χάσουμε τίποτα. Δεν χάνουμε τίποτα. Αλλά πολλοί άνθρωποι δεν προσφέρονται να μεταδώσουν και εις τον άλλον.
αν παραδείγματι έχουν ένα τάλαντο. Προτιμούν να το πάρουν μαζί τους στον Άδη και δεν το μεταλαμπαδεύουν σε έναν άλλον. Για το αγαθό, για το καλό, για την εξυπηρέτηση των ανθρώπων. Αυτός θεωρεί ότι είναι δικό του το φως. Είναι δικιά του η πατέντα, είναι δικιά του η ανακάλυψη. Δεν είναι του Θεού, δεν του το έδωσε ο Θεός, δεν του το φώτισε ο Θεός. Έτσι το πιστεύει αυτός. Οι ικανότητές του, οι κούρασής του, η εξυπνάδα του. Και αυτό το τάλαντο, αυτό το φως, το οποίο είναι από το Θεό δοσμένο για την εξυπηρέτηση των ανθρώπων και αυτού του ίδιου και των άλλων, αυτός το οικειοποιείται. Και δεν το κάνει όπως λέγει στη συνέχεια, ή να είδωσει τα καλά ημών έργα και δοξαστεί ο Πατέρας στον ουρανό, τη δόξα ο Θεός που βρέθηκε ένα φάρμακο, που βρέθηκε ένας άνθρωπος και με βόηθησε εκεί που δεν μπορούσε να με βοηθήσει κανένας. Πολλοί άνθρωποι το κρύβουν. Δεν μεταδίδουν το φως. Δεν μεταδίδουν την τέχνη. Δεν μεταδίδουν το μυστικό. Δεν μεταδίδουν την εξυπνάδα. Δεν μεταδίδουν την γνώση. Δεν μεταδίδουν την αλήθεια. Τι με ενδιαφέρει εμένα? Ώστε δεν σε ενδιαφέρει εσένα. Δηλαδή εσύ ετακτοποιήθεις. Γιατί γίνεται τώρα? Είναι σαν να ανέβω εγώ εκεί επάνω και όταν ανέβω να κλωτσίσω τη σκάλα, ε? Να μην ανέβει άλλος. Μα είναι όμορφο αυτό? Άστο που δεν είναι θεϊκό. Είναι ανθρώπινο? Πώς? Γιατί να μην ανέβεις? Ένα τι σου κάνει? Εσύ θα μείνεις εδώ? Θα φύγει. Γιατί κι αυτός? Αυτό είναι εδώ. Όταν ανάψει λέει το φως. Όταν λοιπόν όταν ένας λοιπόν ο οποίος θα δεχθεί το φως και θα γίνει λίχνος, θα πρέπει να έχει υπόψη του ότι ο λίχνος έχει δανεικό το φως. Δεν είναι δικό του. Κατά συνέπεια, εφόσον είναι δανεικό, θα πρέπει, όπως έλαβε, να το δώσει. Να το δώσει σε έναν άλλον. Και ο άλλος να το δώσει σε έναν άλλον. Έχει πει κάτι ωραία λόγια ο Απόστολος Παύλος προς τον Τιμόθεο, μια συμβουλή. Του λέει, πρόσεξε, του λέει, αυτά που σου είπα εγώ, να τα μεταδώσεις και σε άλλους. Ήτινες, ικανοί έσονται και εταίρους διδάξε. Να μην σταθεί εδώ. Πάει και παρακάτω να βάλει φωτιά. Και παρακάτω να βάλει φωτιά. Και παρακάτω. Όχι να τα αφήνει να μείνει εδώ. Ικανοί έσονται ή να και εταίρους διδάξε. Είδατε τι γίνεται τώρα. Τι ανακαλύφθη, τι απεκαλύφθη έπειτα από τόσα χρόνια. Η διάδοση αυτής της κασέτας που διαδίδουμε. Τι γίνεται τώρα αυτό, ξέρετε? Αυτό γίνεται. Αυτό που ανάβει εδώ, το βάζουμε εκεί πέρα και το στέλνουμε να βάλει φωτιά κι αλλού. Το παίρνουν αυτοί και πάνε παρακάτω και βάζουν φωτιά αλλού. Το Ιράκ πήρα ένα γράμμα σήμερα. Τι δεν έλεγε ο άνθρωπος εκεί πέρα? Το τι γίνεται εκεί, στον κόσμο, που οι οποίοι δεν ξέρουν τίποτα. Έχουν υποχρέωση. Έχουμε καθήκον, θα μας ζητηθεί λόγος. Είσαι λίγνος, κύριε. Έχεις δανεικό το φως, δεν έχεις δικό σου. Δεν είσαι πηγή φωτός. Εγώ είμαι το φως. Εσύ είσαι τερόφωτος. Δεν είσαι φως εσύ. Είσαι τερόφωτος. Και αν εγώ στο στρίψω, γιατί ο Χριστός μας είναι μηχανικός, κατσαβίδια έχει. Και αν κάνει και στρίψει λιγάκι βιδούλα, τότε σου πω τις εξυπνάδες σου. Έλεος κάνει επάνω μας. Και μας κρατά. Και καταλαβαίνουμε και βλέπουμε αυτά. Και ακούμε αυτά. Και έχουμε το κέφι να καθίσουμε. Είδατε τον αδελφό πώς τον σήκωσε. Περίπου άλλο. Φεύγα. Να ακούσει τίποτα άλλο. Μέχρι εδώ. Ρίκ. Τη λόγα και φεύγα. Λοιπόν, έχουμε υποχρέωση. Εάν θέλουμε να παραδεχτούμε ότι και αυτά που ξέρουμε και αυτά που γνωρίζουμε και αυτά που διαβάζουμε δεν είναι δικά μας. Είναι δικά του. Εμείς τα χρησιμοποιούμε. Θα πρέπει λοιπόν ως λίχνη όχι να κρυβόμαστε από πάνω. Όμορφα. Ταπεινά. Προσέξτε εδώ μια λεπτομέρεια η οποία πρέπει να μην περάσει απαρατήρητος.
Λέγει εδώ ότι ουδέ λέγει ανάπτυξη λίχνων, έτσι, και τη θέαση αυτών υπό των μόδιων, αλλά επί τη λιχνία. Τη θέαση δεν τοποθετείται μόνος του ο λίχνος, τον θέτουν το λίχνο. Εδώ είναι μια άλλη λεπτομέρεια, η οποία αυτή η λεπτομέρεια έχει σχέση με τον καθένα που φιλοδοξεί να μιλήσει για τον Χριστό, παρότι έχει καθήκον ο κάθε άνθρωπος και είναι υποχρεωμένος να μεταφέρει τις αλήθειες του Χριστού και σε κάποιον παραπέρα. Εν τούτης όμως, για να ανέβει, να αναλάβει ευθύνη επίσημα να μεταφέρει αλήθειες, πρέπει να έχει άδεια από τον ίδιο, να το τοποθετήσει αυτός, να μην τοποθετηθεί μόνος. Όχι μόνο εδώ για να μιλήσει, στην εκκλησία για να λειτουργήσει, στην επισκοπή για να κυβερνήσει, στην πόλη κλπ. Να τον θέσουν, να τον θέσουν οι άλλοι, όχι να τεθεί μόνος του. Όταν ο άνθρωπος προσφέρεται μόνος του, έστω κι αν έχει ικανότητες, αφήνει εγωισμό από κάτω. Όλοι οι πατέρες οι οποίοι εκλήθησαν να αναλάβουν υπηρεσία στην εκκλησία έφυγαν, δεν εδέχτησαν, και πολλούς τους επλοκάρισαν και κατόπιν μεγάλης πείθους εδέχτησαν. Ο άνθρωπος πρέπει να φοβάται, διότι λέγει σε ένα μέρος δια του προφήτου, τι εσύ, ποιος εσύ Κύριε, ώστις διηγήσε τα θαυμάσια μου. Ποιος έβαλε σένα, ποιος έστειλε. Και αναφέρει σε ένα άλλο κεφάλαιο πάλι, αν έχετε προσέξει, στο δεύτερο κεφάλαιο του Ιωάννου, πολλοί επίστευσαν εξαιτίας των θαυμάτων εις αυτόν και θέλησαν να εργαστούν κοντά του. Αυτός όμως δεν επιστεύεται εις αυτούς, διότι αυτός ήξερε τι είναι μέσα στους ανθρώπους αυτούς, που θα πέφτανε δηλαδή παρακάτω. Δεν είναι αρκετός ένας ενθουσιασμός για μια στιγμή. Δεν σου εμπιστεύεται ο Θεός, σε λυπάται, γιατί ξέρω θα πέσει από εγωισμό λίγο πιο κάτω και δεν θέλει να πεθάνεις εσύ, να κολλαστείς εσύ για να σωθούν άλλοι. Δεν σε διαθέτει ένα για να κερδίσει άλλος, διαθέτει αυτός για να κερδιθείτε όλοι. Έχει κάτι παράξενα μέσα εδώ το θέμα αυτό. Παρότι όλοι είμαστε υποχρεωμένοι να μην κρύψουμε αυτό που μας λέει σε ο Θεός, τη χαρά που αισθενόμεθα, αλλά και τη θλίψη που αισθανόμεθα και το πένθος για το κακό που κάναμε στον Χριστό. Τι κακό δηλαδή του κάναμε, που τον προσβάλαμε. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν φιλότιμο και όταν έχουν προσβάλει κάποιον εδώ στη γη άνθρωπο, κάθε φορά που τον βλέπουν βάζουν το κεφάλι κάτω ή κοιτάζουν να τον αποφύγουν στον δρόμο, διότι δεν έχουν μάτια, δεν έχουν κουράγιο να τον δούνε. Πολομάλλον τον Θεό. Είναι λοιπόν ένα θέμα που έχει πολλές όψεις. Ο λίχνος δεν τοποθετείται ποτέ μόνος του, το τοποθετεί κάποιος άλλος για να φωτίζει σε ορισμένο μέρος. Και όπως ξέρετε, τοποθετούμε τους λίχνους στο ενδεδειγμένο μέρος που θα διευκολύνει πέρασμα, εργασία, κατοικία και ούτω καθεξής. Γι' αυτό, παρά την υποχρέωση που έχουμε, πάντοτε με προσοχή. Και αν κάνουμε πάλι κάτι, δεν το κάνουμε εμείς, το κάνει αυτός διημών, και ποτέ να μην οικειοποιηθούμε τη δόξα που θα πρέπει να δοθεί σε αυτόν. Όχι, ποτέ να λέμε ότι το έκανα εγώ, ξέρεις πόσο σε βόχησα εγώ, ξέρεις πόσο σε δίδαξα εγώ, ξέρεις πόσο αναγέννησα εγώ, ξέρεις πόσο σε έκανα εγώ. Αυτό το εγώ δεν πρέπει. Ο Θεός δεν στη σκάλα με συνήθισε μια ψυχή και μου είπε κάτι. Αν δεν ήσουν να μου λέει εσύ, εκόπηκε η χολή μου. Εκόπηκε η χολή μου. Διότι αυτή είναι βλασφημία. Αν δεν ήμουν εγώ ή αν δεν ήταν ο Θεός. Είναι σαν να λέει
εγώ διψούσα. Και αν δεν ήταν αυτή η βρύση να πιω νερό, θα είχα πεθάνει. Αν δεν ήταν η βρύση, αν δεν ήταν ο Μαραθώνας. Τι θα έκανε η βρύση χωρίς το Μαραθώνα? Το νιώθετε? Δεν μπορεί να πει η βρύση, εγώ σε ξεδίψασα. Είναι βλασφημία. Κλέβεις τη δόξα του Θεού. Και δεν θα έχεις μισθό, δεν σου είναι συμφέρον εσένα να το κάνεις αυτό το πράγμα. Καταλάβατε? Γι' αυτό προσέξτε τέτοιες αυτές τις περιπτώσεις που σας είπα. Στη συνέχεια λέγει το εξής. Ούτω λαμψάτω λοιπόν, σαν να λέγει, το φως ημών έμπροσθεν των ανθρώπων, όπως είδος ημών τα καλά έργα και δοξάσωση τον πατέρα ημών των εν της ουρανής. Όχι να δοξάσουν εσάς, να κουνήσουν την ουρά τους, να είναι υποχρεωμένοι, να σας ντρέπονται, να σας φοβούνται. Όχι, σύ εγώ είμαι υποχρεωμένος να κάνω το καλό και αυτός είναι υποχρεωμένος να δοξάζει τον Θεό. Αν θέλει, θυμάται και το όργανο για το ίδιο του το συμφέρον, το οποίο χρησιμοποίησε ο Θεός για να βοηθηθεί. Θυμάται και το σκαλί που του έστειλε ο Θεός για να αναβεί. Έτερον εκάτερον, δικός του λογαριασμός, όχι του σκαλιού, όχι του μέσου, όχι. Όταν μεταξύ δύο ανθρώπων υπάρξει μία αλληλοβοήθεια, παραδείγματι εγώ έχω 10 δραχμές και ο άλλος έχει ανάγκη από τις 10 δραχμές και εγώ τις δώσω. Είμαι λοιπόν εγώ ο ελαιών και αυτός είναι ο ελαιούμενος. Εγώ είμαι ο ευεργετών και αυτός είναι ο ευεργετούμενος. Εδώ τώρα χρειάζεται η εξής τέχνη, εάν θέλουμε και οι δύο να έχουμε το μισθό μας. Αυτός να μην ξεχάσει ποτέ το Θεό που έστειλε εμένα και του δώσα το δεκάρικο. Εγώ να μην θυμηθώ ποτέ ότι έδωσα δεκάρικο σε αυτόν. Αυτός επίσης να μην ξεχάσει και εμένα ως όργανο που με έστειλε ο Θεός. Εγώ δε να μην ζητήσω ποτέ από αυτόν ένα ευχαριστώ. Τότε θα έχουμε μισό και οι δύο. Διαφορετικά και το δεκάρικο πάει χαμένο και αυτός πάει χαμένος. Και εγώ πάω χαμένος. Δεν είναι απλώς βοηθώ κάποιον και υποχρεώνω κάποιον. Ποιος εσύ που βοηθάς? Και πού τη βρήκες τη γνώση να βοηθήσεις? Και πού το βρήκες το χρήμα να βοηθήσεις? Και ποιος σου έδωσε τις δυνάμεις να βοηθήσεις? Και ποιος σου έδωσε το πρόσωπο να έχεις το μέσο και την προσωπικότητά σου ώστε να πιάνεις το τηλέφωνο και να ενεργήσεις να βοηθάς? Ποιος σου τα έδωσε αυτά τα πράγματα? Τα φέρεις από την κοιλιά της μάνας σου? Είναι όλα από το Θεό. Είναι τάλαντα που σου έδωσε ο Θεός. Και όσα περισσότερα σου έδωσε, τόσο περισσότερο ευθύνη θα σου ζητήσει. Πολύ σου δώσε, πολύ θα δώσεις λογαριασμό. Λίγο σου έδωσε, επί ολίγων θα δώσεις λογαριασμό. Κάθε τι που κάνει λοιπόν ο άνθρωπος και είναι υποχρεωμένο να κάνει μέσα στο πλαίσιο των δυναμεών του, είτε λόγο, είτε έργο, είτε διανύα ακόμη. Μπορεί να μην έχει ούτε λόγο ο άνθρωπος. Με το νου του μέσα όμως μπορεί να κάνει καλό στον άλλον. Προσευχόμενος. Γράφων με το χέρι του. Με το νου του και με το χέρι του. Του γράψε αυτό και αυτό θα κάνεις. Από εκεί θα πας. Αυτό μην το κάνεις. Πρόσεξε εκείνο. Κάμε τούτο. Και όλα αυτά θα πει εκείνος, ο άλλος θα πει εκεί τη στιγμή. Δόξασε ο Θεός. Πήγαινε στην ευχή του. Ποιος είστε, πού μένετε? Πήγαινε. Δεν χρειάζεται που μένετε. Γιατί ορισμένοι δίνουν και τη συστασή του στην κάρτα του για να του πάρει το τηλέφωνο να του πούνε ευχαριστώ. Τι έκανε ο Χριστός όταν έκανε το καλό? Έφερε. Πού είναι, λέει εκείνος. Ξέρω εγώ, λέει, πού είναι. Εγώ ήμουν τύφλος. Όταν γύρισα, βλέπω, δεν τον είδα. Ο άλλος ο παράλυτος. Πού είναι, λέει εκείνος. Ξέρω εγώ. Μου είπε να πάρω το αυτό. Το πήρα, τον έχασα. Δεν κάθισε να πάρει ευχαριστώ. Δεν πάει κάθισε να τον χειροκροτήσουν. Ούτε να γραφτεί το όνομά του ψηλά εκεί με γράμματα στους ευεργέτες ίστον. Ούτε να γραφτεί στην εφημερίδα, όπως γράφουν ορισμένα ονόματα.
πάντα θέλει ο Θεός. Θα ενεργείς, λέει, κατά τέτοια έννοια, όμορφα και ταπεινά, όπου μπροστά στους ανθρώπους που θα βλέπουν τα καλά σου έργα, την καλή συμπεριφορά, τον καλό σου λόγο, την ανεκτικότητά σου, την αγάπη σου, την ανεξικακία σου, την ταπεινοφροσύνη σου, και θα δοξάζουν το πατέρα σου τον ουρανό. Ούτω λαμψάτο, όμορφα, ε! Όχι ούτω επιδειξάτο, ούτω λαμψάτο. Μιλάνε μόνο τους τα έργα. Δεν είναι ανάγκη να τα επιδείξεις. Δεν είναι ανάγκη να ζητήσεις να γραφείς στην κατάσταση των ευεργετών ή των δωρητών που είπα γρηγορότερα. Μιλάει μοναχό του το έργο. Θα το μάθουνε. Δεν είναι ανάγκη να το πεις εσύ. Ούτω λαμψάτο, όχι ούτω επιδειξάτο. Που εμείς, εάν δεν καταλάβουμε τι μπορεί να βγει εκ των προτέρων, πολλές φορές δεν κάνουμε ό,τι πρέπει να κάνουμε. Εκείνοι λοιπόν που κάνουνε, που είναι πραγματικά φώτα του Θεού ταπεινά και ευεργετικά φωτίζουν, θερμαίνουν και μεταδίδουν και στους άλλους, γίνονται αιτία με τη διαγωγή τους να δοξάζεται ο Θεός. Δόξασε ο Θεός. Βρέθηκε ένας άνθρωπος. Το λέμε άλλωστε, και φεύγει μάλιστα πολλές φορές αυτό το δόξασε ο Θεός και από στόματα ανθρώπων απίστων, που δεν περιμένουν κάποια εξυπηρέτηση, που δεν περιμένουν, περιμένουν το τελείως αντίθετο, και βρίσκουν όχι κατά τα έργα τους, αλλά κατά το έλεος του Θεού βρίσκουν. Βρέθηκε ένας άνθρωπος, δόξασε ο Θεός, και του φεύγει και λέει δόξασε ο Θεός, παρότι τον βλασφημεί τον Θεό ή δεν τον πιστεύει καν τον Θεό. Αλλά βρισκόμενο στο κενό εκείνη τη στιγμή, λέγει μια αλήθεια που πάλι είναι για το Θεό δόξα και για μας είναι κάτι. Και συνεχίζει στη συνέχεια μιλώντας με αυτούς, γιατί πρέπει να ξέρει κανείς το νόημα για να βγάζει, και λέγει εδώ στη συνέχεια του: μην νομίσετε ότι ήλθον κατά λύσε των νόμων ή τους προφήτας, ουκ ήλθον κατά λύσε, αλλά πληρώσε. Αυτό το λέγει σε αυτούς. Οι γραμματείς και οι φαρισαίοι σας λένε ότι εγώ είμαι καταλυτής του Μωσαϊκού νόμου. Όχι, δεν είμαι καταλυτής του Μωσαϊκού νόμου εγώ. Λέει στο λαό τώρα. Λέει στους μαθητάς του να ξέρουν. Εγώ δεν είμαι καταλυτής, όπως με λένε και με συκοφαντούν αυτοί οι κύριοι. Όχι. Αλλά και ότι δεν ήρθα, λέει, καταλύσε τον νόμον, αλλά πληρώσε τον νόμον. Το πληρώσε έχει διτήν ερμηνεία. Εκπληρώσε, πραγματοποιήσε, και συμπληρώσε. Εκπληρώνω και συμπληρώνω. Γι' αυτό η παράφραση της βιβλικής εταιρείας, την οποία χρησιμοποιούν όλοι οι αιρετικοί, δεν μπορεί να αποδώσει την παραφράση και τις δύο αυτές έννοιες. Θα βάλει εκπληρώσει. Δεν θα βάλει και πληρώσε. Το πληρώσε επαναπεί. Εκπληρώσε και συμπληρώσε. Ουκ ήλθον καταλύσε. Δεν είμαι, λέει, εναντίον του Μωσαϊκού νόμου, όπως σας λένε οι γραμματείς και οι φαρισαίοι. Αλλά ήρθω να πληρώσω, δηλαδή να εκπληρώσω, να συμπληρώσω, να πραγματοποιήσω αυτόν. Αυτή είναι η ερμηνεία η πατερική. Αυτό είναι το σωστό. Και συνεχίζει και λέγει: αμήν γαρ λεγό ημίν, έως αν παρέλθει ο ουρανός και η γη, ή όταν εν η μία κεραία, ου μη παρέλθει από του νόμου, έως αν πάντα γέννηται. Δηλαδή, αυτός που ήρθε να εκπληρώσει, εκπληρώνει πάσαν δικαιοσύνη. Αυτό το ιώτα εν που λέγει είναι μια ρήτρα που βάζει στο χριστιανό και του λέγει: δεν θα φύγεις ρούπια από το λόγο μου, από τις εντολές μου. Δεν μπορείς άλλες να καταπατήσεις και άλλες να εφαρμόσεις, να σβήσεις όσες δεν σ' αρέσουν και να κάνεις όσες αρέσουν. Όχι,
ολόκληρος ο νόμος. Η ότα εν λέγει δεν θα περάσει απαρατήρητο. Θα τιμωρηθεί ο άνθρωπος, δηλαδή θα κολλαστεί ο άνθρωπος ο οποίος έστω το παραμικρό θα θελήσει να πει δεν πειράζει αυτό. Γιατί δεν το έγραψε άνθρωπος, δεν το νομοθέτησε άνθρωπος. Αν το έχει νομοθετήσει άνθρωπος, θα έλεγα άνθρωπος είναι. Το έχει νομοθετήσει Θεός. Και δεν νομοθετήθηκε κάθε τι για να το παρακάμψει ή να το υβρίσει ή να το αδιαφορήσει το πλάσμα του Θεού, αλλά να το εφαρμόσει. Δεν ξέρω αν ενθυμίστε, όταν ο Χριστός μας ευρέθηκε αντιμέτωπος του βαπτίσματος, ο Ιωάννης από σεβασμό κατά κάποιον τρόπο δεν ήθελε να τον βαφτίσει. Του λέει, εγώ λέει να σε βαφτίσω. Αδύνατον λέει. Εγώ πρέπει να βαφτιστώ λέει από σένα. Θυμάσαστε τι του απήντησε ο Κύριος. Άφες άρτη. Άστα του λέει αυτά τώρα. Πρέπει να ποιήσω με πάσαν δικαιοσύνη. Δεν είναι γραμμένο. Δεν πήρες εντολή από τον πατέρα μου να βαφτίζεις. Δεν έγινα άνθρωπος. Δεν πρέπει να εφαρμόσω πρώτος εγώ του πατέρα μου τον νόμο σαν άνθρωπος. Πώς είναι δυνατόν που μπορώ να τον αποφύγω. Και αν τώρα έρχομαι εγώ παρακάτω. Ο Θεός εφαρμόζει τον νόμο. Εμείς ποιοι είμαστε θα πούμε δεν πειράζει αυτό. Γιατί για πολλά πράγματα εμείς λέμε δεν πειράζει. Και ακούω πολλούς και πολλές που λένε αν ο Χριστός ερχότανε σήμερα θα βάζε πολύ νερό στο κρασί του. Ακούτε? Μας είχε ανάγκη ο Χριστός, καταλάβατε? Και θα βάζε νερό στο κρασί του ο Χριστός. Δεν θα τα έλεγε τόσο αυστηρά. Δεν θα τραβούσε τόσο τα άκρα. Μη μας ξεγελάει ο Σατανάς. Δράτω με τις ευκαιρίες να σας πω. Μη μας ξεγελάει ο Σατανάς. Ο Σατανάς είναι τεχνίτης. Ο Σατανάς είναι πανούργος. Ο Σατανάς είναι έμπειρος. Έχει μία εμπειρία, όπως σας έχω πει και άλλη φορά, 7.500 ετών πρόσωπο είναι ο Σατανάς. Καταλαβαίνετε τι ξέρει, τι έχει δει, τι έχει κάνει, τι έχει επιτύχει. Συμβιβάζεται ο Σατανάς να τον βγάλεις από όλο το σπίτι. Να τον βγάλεις από τη σάλα, να τον βγάλεις από την τραπεζαρία, να τον βγάλεις από το χολ, να τον βγάλεις από την κουζίνα, να τον βγάλεις από την τουαλέτα, να τον βγάλεις από τις αποθήκες, να τον βγάλεις, να τον βγάλεις, να τον βγάλεις, να τον βγάλεις, να φτάσει κάτω στην πόρτα και να κάθεις εκεί σε μια ακρούλα. Συμβιβάζεται. Να κάτσει εκεί. Ας μην είναι στο υπόλοιπο σπίτι. Βέβαιος όν ότι θα το ανακτήσει ολόκληρο αυτό. Εδώ στην παρονιχίδα αυτή στέκεται ο Σατανάς και πολεμάει τον άνθρωπο. Εδώ στην παρονιχίδα αυτή στέκεται ο Σατανάς, είναι ικανός να σταθεί να πολεμήσει τον άνθρωπο. Ό,τι του αφήσεις, ξέρετε ποιο είναι? Εκείνο που έχει πει ο Θεός να κάνεις άνθρωπε και δεν το κάνει σωστά. Εκείνο το παραχωρεί στον Σατανά. Έχει πολλά ρετάλια ο Σατανάς δικά μας, με τα οποία θα φτιάξει το σαβανό μας να μας στείλει στην κόλαση. Όλα αυτά, το λίγο το ένα, το λίγο το άλλο, το δεν πειράζει αυτό, το δεν νομίζω εκείνο, το δεν φαντάζομαι το άλλο, εγώ να την έχω την αμαρτία και ούτω καθεξής, όλα αυτά είναι μερίδια του διαβόλου και άλλοι μονό μας εν ημέρα Κρίσεως. Λείπουν από τον Θεό. Έχετε ήδη σκοροφαγωμένο ρούχο? Έτσι ακριβώς θα είναι το ένδυμα της ψυχής μας. Σκοροφαγωμένο όλο. Από αυτά που λείπουνε. Τι είναι το μαλλί τώρα? Με το μαλλί θα πιαστεί ο Θεός. Τι είναι με τα κοντομάνικα θα πιαστεί ο Θεός. Τι είναι πόβαλα εγώ τζιν θα πιαστεί ο Θεός. Αυτά απασχολείται ο Θεός. Που έφαγα εγώ σήμερα άλλα ή ντάλα. Που δεν έκαμα 10 παιδιά, έκαμα 4. Έκαμα. Άλλοι που δεν έχουν κανένα. Που έχω κάνει εγώ 7 εκτρώσεις, άλλοι που έχουν κάνει 24, το ίδιο είμαστε. Και βάλ, και βάλ, και βάλ, και βάλ, και βάλ. Παίρνουμε τα σφάλματα των άλλων να καλύψουμε τα δικά μας. Και όπως έλεγαν οι σοφοί δικοί μας,
ο λαμβάνων τα σφάλματα των άλλων να καλύπτει τα δικά του, είναι σαν να πλένεται με λάσπη. Παίρνει τη λάσπη τη βρωμιά του αλλού να πλύνει τη δικιά του. Μπορεί να πλύνει, δεν μπορεί να πλύνει. Ιώτα εν. Τι είπε. Θεέ μου, δεν το έκανα καλά σήμερα αυτό. Αυτή τη γλώσσα δεν έπρεπε να την ανοίξω τώρα. Αυτό το λόγο δεν έπρεπε να το πω. Ρωτήστε τους προχωρημένους χριστιανούς πόσες φορές δεν μετανοούν σαν το σκύλο γιατί ανοίξα το στόμα τους. Τελειώνει μια συζήτηση, τελειώνει μια συντροφιά κλπ. Και έπειτα μετανοούν. Πάλι για το πνευματικό είμαι. Αυτοί που εργάζονται να φτιάξουν κάτι, δεν συζητώ για τους άλλους που πάνε με το κεράκι τους ή που έρχονται στο κήρυγμα 40 χρόνια και δεν έχουν κάνει βήμα. Δεν λέω για αυτούς. Λέω για αυτούς που φοβούνται μέσα τους. Πες τους πώς αισθάνονται έπειτα. Μετανοούν σαν το σκύλο. Γιατί να το πω. Και πώς μου φύγε. Πώς με έβαλε ο Σατανάς ξανά στο χέρι. Και είπα λόγια. Να τώρα πρέπει να ξενοξεμοροϊδώ. Δεν μπορώ να κοινωνήσω. Αμέσως το αισθάνεται. Αμέσως το πληροφορεί. Πόλεμος γίνεται από μέσα του. Γιατί να το κάνει. Πώς μπορούσε να το αποφύγει. Χρειαζόταν κάποιο σκόπο. Δεν θα προβάλλονται το εγώ του. Γιατί μέσα στα ψέματα που λέμε, μέσα στα λόγια που λέμε, προβάλλουμε τον εαυτό μας ότι κάτι είμαστε κάποια φορά ή κάτι είμαστε τώρα. Χίλια δυο άλλα πράγματα. Πού έχεις δικαίωμα να χρησιμοποιήσεις τον εαυτό σου κατά τέτοια έννοια. Έχεις δικαίωμα. Δεν έχεις δικαίωμα να χρησιμοποιήσεις τον εαυτό σου. Έχει δικαίωμα η γλώσσα σου να λέγει στον αέρα. Έχει δικαίωμα το αυτί σου να ακούει οτιδήποτε. Δεν έχει δικαίωμα. Δεν σου εδόθησαν αυτά τα πράγματα για αυτές τις δουλειές. Πάσα πνοή ενεσάτω το Κύριο. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το Άγιον το όνομα αυτού. Πού είναι αυτά τα πράγματα. Πράγματι εμείς ζούμε, κινούμεθα και εσμέν για το Χριστό και για την ψυχή μας. Όχι. Είναι ελλείψεις αυτές. Γι' αυτό εδώ λέει ο Χριστός μας κατά αυτή την έννοια. Αμήν γάρ λέγω ημίν. Αλήθεια, αλήθεια σας λέγω. Αυτό πάνε να πει τα δύο αμήν. Έως αν παρέλθει ο ουρανός και η γη. Ο ουρανός και η γη λέει θα παρέλθουν. Ιώτα εν η μία κεραία μια υπογεγραμμένη ουμή παρέλθει από του νόμου έως πάντα γέννηται. Θα εφαρμοστεί, δεν θα σβηστεί, δεν θα παρακαμφθεί. Δεν θα αδιαφορηθεί, θα πραγματοποιηθεί, θα ζητήσω λόγο, θα πραγματοποιηθεί αυτό το πράγμα. Και έχει και στη συνέχεια του ένα ακόμη το οποίο λέει ως εάν ουν, αν κάποιος λοιπόν λύσει, αδιαφορήσει, καταπατήσει μίαν των εντολών τούτων των ελαχίστων. Αυτά τα μικρουλάκια τα οποία δεν είναι τίποτα όπως λέμε εμείς. Και διδάξει ούτω τους ανθρώπους και το πει και στους άλλους. Α, δεν είναι τίποτα αυτό το πράγμα. Και διδάξει ούτω τους ανθρώπους ελάχιστος κληθήσετε εν τη βασιλεία των ουρανών. Ελάχιστος πάει να πει ουτιδανός. Τιποτένιος, άχρηστος, δεν κάνει για τη βασιλεία των ουρανών. Αυτό πάει να πει. Ως δάν, όποιος δε, ποιήσει και διδάξει, τα πραγματοποιήσει αυτά και μεταφέρει και στον άλλον μέσα στο πλαίσιο των δυναμεών. Ποιήσει και διδάξει. Ούτως μέγας κληθήσετε εν τη βασιλεία των ουρανών. Ξέρετε, η βασιλεία των ουρανών είναι λεπτομέρειες. Μικρολεπτομέρειες. Πολλά μικρά κάνουν ένα μεγάλο. Δεν είναι ανάγκη να είναι ογκόληθη μέσα σε ένα πλοίο να βυθιστεί και με άμμο βυθίζεται. Και ο Δαβίδ λέγει «Ουε εκ των αμαρτημάτων της πτέρνης». Και τα οποία πατάμε κάτω εμείς σαν σπιρτόκουτα. Τίποτα δεν είναι αυτό. Τίποτα δεν είναι το άλλο. Τίποτα δεν είναι το άλλο. Τίποτα δεν είναι το άλλο. Ουε εκ των αμαρτημάτων της πτέρνης. Κείνα τα οποία δεν υπολογίσουμε. Δεν τα λογαριάζουμε.
Φόσον κάνω εγώ, είμαι ένας άντρας και πολλές φορές δεν κάνω κάτι για να μην στενοχωρήσω τη γυναίκα, διότι η γυναίκα δεν το θέλει αυτό το πράγμα. Είμαι μια γυναίκα και διότι ο άντρας μου δεν το θέλει αυτό, δεν το κάνω, διότι τον αγαπώ, τον σέβομαι. Ο άντρας μου το λέει. Δεν μου λες για να το λέει ο Θεός? Πώς το τροποποιείστε, λέει, δεν πειράζει για το Θεό? Πώς δηλαδή? Διότι δεν παρουσιάζει την σπάθη του. Γιατί? Διότι κατεβάζει τη ράβδο του τώρα, διότι ζούμε στον αιώνα της χάριτος. Γιατί? Πού είναι ο σεβασμός? Γι' αυτό είμαστε αθεόφοβοι. Κοινός που είναι θεοφοβούμενος φροντίζει τα πάντα. Φροντίζει τα πάντα. Και εξωτερικός να είναι εντάξει με το Θεό και εσωτερικός να είναι εντάξει με το Θεό. Και στις συναλλαγές του και στη συμπεριφορά του και στη διακόσμησή του και στην υπόλοιπο διαγωγή του. Φροντίζει όλες οι λεπτομέρειες να μην τον πιάνει ο Θεός πουθενά σκάρτον. Δεν πρέπει στο δευτέρι του Θεού να υπάρχει τίποτα γραμμένο. Διότι θα πει, αν το μικρό δεν έκανες, το μεγάλο θα λακά. Έτσι δεν είναι? Αν το μικρό, εφόσον δεν είναι τίποτα αυτό, κάν το λοιπόν εφόσον δεν είναι τίποτα. Το τσιγάρο θα κοιτάξει παραδείγματι ο Θεός? Κόφτονται, εφόσον δεν είναι τίποτα το τσιγάρο και δεν ενδιαφέρεται ο Θεός. Το μαλλί μου αν το βάφω θα κοιτάξει ο Θεός? Μην το βάφεστε, να σε λίγο. Έτσι δεν είναι? Κοιτάξτε το. Το πόδι μου αν το ξυρίζω θα κοιτάξει ο Θεός? Μην το ξυρίζετε. Πόσο δεν είναι τίποτα. Έχει το κουράγιο να το κάνεις και να δεις ότι δεν μπορεί να το κάνεις. Και τότε θα καταλάβεις τι είπα να πει Θεός. Και τότε θα καταλάβεις τι είπα να πει Ιώτα Ε. Ο ουρανός και η γη λέει θα φύγουνε. Δεν με ενδιαφέρει. Αυτά όμως λέει θα τα ζητήσω και θα γίνουν. Αυτό λέει. Θα μου πεις είπα εγώ τα φτιάχνεις. Δεν τα φτιάχνω. Ευχηθείτε να τα φτιάξω. Αλλά πλανώμεθα, πλάνι νυχθάν, αν νομίζουμε ότι ο Χριστός θα τροποποιήσει το Ευαγγελιό του και τον νόμο του. Δεν το τροποποιεί. Δεν τροποποιεί. Γι' αυτό ακριβώς εδώ ζητάει ουσία. Εμείς εξωτερικώς είμαστε όπως οι Φαρισαίοι. Ακριβώς. Γι' αυτό λέει, λέγω γαριμήν, ότι εάν μη περισσεύσει η δικαιοσύνη ημών πλοίων των γραμματέων και των φαρισαίων, ουμή εισέλθετε στην βασιλεία των ουρανών. Οι γραμματείς και οι φαρισαίοι, τύπης είσαντε ευσεβείς, ουσία είσαντε ασεβείς. Αυτό που συμβαίνει σε εμάς. Τύπης ήσανε ευσεβείς, στην ουσία όμως ήσανε ασεβείς. Αυτό σημαίνει σε μας. Εξωτερικά αν μπεις στα σπίτια μέσα, εκεί θα δεις καντήλια, εκεί θα δεις εικόνες, εκεί θα δεις πράγματα κλπ. Τράβα και στην καρδαρόμπα να δεις, τράβα και στην κρεβατοκάμαρα να δεις τι γίνεται, τράβα και στο λουτρό να δεις τι γίνεται. Και τότε θα δεις ότι ναι μεν έχουμε την ετικέτα των Φαρισαίων, αλλά λείπει έσωθεν. Και ο Χριστός είναι εκείνος, όπως είπε στο Σαμουήλ να προσέξει, όταν εστάλει στο σπίτι του Ιεσέ του Βεθλεεμίτου, στη Βηθλεέμ, για να χρήσει βασιλέα στο πόδι του Σαούλ. Πρόσεξε, του λέει, εσείς οι άνθρωποι βλέπετε το φαινόμενο, εγώ ο Θεός βλέπω την καρδία, βλέπω τι κάνει, δεν βλέπω τι λέει, βλέπω πως σκέπτεται, πως ενεργεί στις λεπτομέρειες, πως ενεργεί στις λεπτομέρειες. Γιατί σας είπα γρηγορότερα ότι είναι σύνολο λεπτομεριών ο χριστιανισμός. Μπαίνετε εσείς σε ένα σπίτι μέσα να μείνετε που είναι με γκρόμπετό. Έπεσαν τέσσερι τύχοι, πέσαν οι πλάκες και λοιπά. Μπαίνετε μέσα. Όποτε είναι η δουλειά υψηλή που θα αξιοποιήσει το διαμέρισμα να μπει ο άνθρωπος μέσα και να κατοικήσει.
Τι είναι η ψηλή δουλειά και η ακριβή δουλειά? Μπήκε σε ένα ναό, μέσα που πέσαν τέσσερι τείχοι, είναι ναός? Αν δεν πούνε εικόνες, αν δεν γίνουν αγιογραφίες, αν δεν πούνε τα άλλα, να νοστιμήσει, να ευπερπίσει, να κατανοήξει τον άνθρωπο? Μπορεί? Δεν μπορεί. Έτσι ακριβώς είναι και πάνω στην ψυχή του ανθρώπου. Τώρα σας είπα στην αρχή, προσέξτε. Δεν διαβάζετε τη γραφή. Διαβάστε όμως αυτά τα τρία κεφάλαια. Πέμπτο, έκτο και έβδομο του Ματθαίου. Ή του Λουκά, γιατί τα ίδια λένε. Και θα με θυμηθείτε εάν έχω δίκιο ή όχι. Τα αυτά και για απόψε.